Τα δώσαμε τις βαλίτσες, φάγαμε τα goodies μας. Ο Αλέξανδρος εδώ, δεν ξέρω. Τι να το σου ψάχνει. Αυτή που θα σε χρεώνει. Μιχάλη, εγώ τι θέλω. Δικιά μου είναι. Δικιά μου είναι, τώρα έχω και το πίνι. Θα κάνω ωραία να βρεις διακόπτες. Διάξω το πιο τίποτα. Ωραία. Μεγαλύτερη κλεψιά που έχω αγοράσει ποτέ στην ζωή. Και ήταν τόσο. Έκανε όσο έκανε. Και το γεμίσαμε νερό για να μπορούσαμε να το πιούμε. Κάνω τι άλλο έκανε. Όχι. Ευχαριστώ για την. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι μας. Φτάσαμε και στο Λονδίνο. Ο Αλέξανδρος φεύγει πέρα μόνος του. Να δούμε ποιος θα πάει πρώτος όμως στο διαβατήριο, γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει διαβατήριο, αλλά η καλή έχει. Το πιο όμορφο κτέλ που ίσως υπάρχει για να πάμε στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, γκρίνιαζα πάρα πολύ, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα μπούμε και θα περιμένουμε 40 λεπτά και τώρα θέλουμε μία ώρα μαχρή εκεί που θα πάμε. Είναι πανέμορφο ρε φίλε, μόνο κτέλ δεν το λες. Φτάσαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο μετά από 3 ώρες. 3 ώρες, ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα ταξίδια μου, δεν ξέρω πραγματικά. Τι! Φτάσαμε. Ναι, μα δεν βάλω κάρτα. Αχ, είναι όμορφο ρε. Είναι όμορφο, μικρούλι και γλυκούλι. Και έχουμε και παραθυράκι και έχουμε και καθρέφτη ολόσωμο και τηλεόραση και ωραία μαξιλάρια και πληρώσαμε και λίγα και είναι και πολύ καλό! Ε! Ναι, ναι, γιατί φτάσαμε στο ξενοδοχείο! Η τουαλέτα εντάξει, οκ, okay, νορμάλ, μια τουαλέτα. Καλημέρα, καλημέρα, πρώτη μέρα στο Λονδίνο. Είμαστε με 4 ώρες ύπνο, θα ξεκινήσουμε αυτό. Έχουμε μπει μόλις σε ένα κόκκινο λεωφορείο. Πάρα θέλεια. Είμαστε πάνω πάνω. 60. Και πάμε να φάμε πυρετό σε ένα πολύ ψηλό κτίριο. Το βλέπουμε πίνα όλο το Λονδίνο. Χαμός. Στο Σάρλς. Φτάσαμε στο εστιατόριο που θα φάμε και το σανσέρ θα μας πάει στον 31ο όροφο. Τώρα θα φάμε πρωινό! Να σας πω το περιττό της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε για πρωινό σε αυτό εδώ πέρα το θαύμα που βλέπετε. Έτσι εγώ θα φάω απλά το πρωινό μου σήμερα, με αυτή τη θέα. Πεθαίνω ρε, πεθαίνω. Α, έχω καθρέφτη από εδώ. Πες γεια. Φτάσαμε στο London Eye, είναι τέλεια, έχει και δέντρο, γύρω γύρω είναι έτσι, πολύ όμορφα. Ανεβούμε τώρα. Ανεβήκαμε στο London Eye. Για μένα υποτυπώδες Glühwein, νομίζουμε τώρα. Είναι στο κρασί, δεν είναι Glühwein, Glühwein είναι στη Γερμανία. Σαν εκείνο δεν θα βρεις. Και πού πάμε? Και πάμε στο Χριστουγεννιά.
πέρα στο μουσείο M&M's. Έχετε ξαναδεί εσείς μουσείο M&M's? Πάμε να το δούμε μαζί τώρα. Όχι, λες μυρίζει. Ναι, αλλά είναι... Αψογείς. Λοιπόν, όλα τα ωραία είναι στον κάτω όροφο. Στον πάνω εδώ έχει μαλακίτσες, κάτι μπλουζάκια. Μετά περιμένουμε να φύγουμε να φύγουμε. Εντάξει, βασικά. Τι εννοείς? Ναι, ρε. Τέλειο. Εκατό γραμμάρια κάνουν και εμείς. Τα θέλω όλα. Oh my gosh. Τι πήραμε, έχουμε και τέλειες σακούλες. Πήραμε τη μερέντα. Αυτό είναι μίξ για να φτιάξεις δικά σου μπισκότα με M&M's. Και τα... Και πήραμε και ένα σακουλάκι M&M's με salted caramel. Είναι τέλειο. Wow, wow και wow. Εδώ πέρα η Chinatown είναι πολύ πιο όμορφη και εντυπωσιακή από τις Νέες Υόρκες, θα έλεγα εγώ. Είμαι επιτέλους στο Covent Garden. Είναι πανέμορφα εδώ. Wow. Φαγητό, αγορά από εκεί. Τι ωραία που είναι. Πήραμε και Shake Shack για να μην χαλάσουμε έτσι την ιστορία με τα μπέργκερ. Και από αύριο θα φάμε κάτι πιο υγιεινό. Θα φάμε. Κάτι πιο υγιεινό. Ήρθαμε και στην Times Square των φτωχών, ας πούμε. Piccadilly Square. Η οδός με τους αγγέλους. Και θα πάμε τώρα στο Boots για να ψωνίσουμε τα δικά μας καλλιτικά. Είμαστε στο Piccadilly Circus, Παλμασά. Και εδώ έχουμε την καλύτερα να γκρινιάζει, κλασικά. Σε όλα τα ταξίδια την πρώτη μέρα. Πουνάνε τα πόδια μου και πουνάνε τα πόδια μου. Τώρα δεν λέμε πουνάνε τα πόδια μου. Σωτά, έλαξε να φέρω και ένα λεπτό ρε. Την κρίνια λέμε πουνάνε τα σκιού. Υποτίθεται ότι με τα πουνάνε τα πόδια σου χρεώνεσαι. Αυτά. Και δεν λαμβάμε να κοιμηθούμε τις 4 ώρα. Γιατί έχει κοιμηθεί μόνο 4 ώρες. Αλλά άμα πάει να κλαμπάρει 4 ώρες δεν έχει πρόβλημα να πάει στη δουλειά. Αυτά. Χαιρετίζω τα Τάλπασσα. Στο Piccadilly Square είμαστε, γιατί δεν σας τα λέει καλά. Επίσης όντως μπορούν τα ισχύα μου. Και επίσης τριστάλλι. Καλημέρα σε ένα ηλιόλου στο Λονδίνο σήμερα. Με λίγο κρύο, θα έλεγα. Μισό, ναι, έχει λιώσει με πια και λίγο κρύο. Ελπίζω η σημερινή μέρα να μην είναι τόσο κουραστική όσο η προηγούμενη, γιατί χθες κάναμε ολόκληρα 18 χιλιόμετρα. Πονούσαν τα ισχύα μου εξαιρετικά πολύ. Αλλά εντάξει, θα τα έξω. Άλλες 5 μέρες έχουν μείνει. Άντε πόσο κρίνια θα έχει σήμερα. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Εδώ ο Πινάλας. Το τρίτο πρωινό που πήρε γιατί δεν της αρέσει τίποτα. Το δεύτερο είναι. Το τρίτο είναι. Και δεν μου άρεσε, το αυτό. Περίεργο. Είμαστε σε μια πολύ ακριβή περιοχή, South Kent Stone. Όλα τα όλα είναι πολύ φθηνά. Σε σχέση με το κέντρο του Λονδίνου. Και πού πάμε? Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Το οποίο είναι τζάμπα. Ναι. Και απ' έξω τι έχει? Παπαδρόμιο νομίζω. Ναι. Έχουμε έρθει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εδώ πέρα βλέπετε ένα στεγόσαυρο. Είναι ο πιο συμπληρωμένος στεγόσαυρος, λένε, που υπάρχει γενικά. Το έχουν βρει όλο το κόκαλα σχεδόν. Πιο ολοκληρωμένος, ναι. Και από εκεί πέρα ανεβαίνεις για να πας στο επόμενο επίπεδο. Πόσο τέλειο το έχουν φτιάξει, πραγματικά. Wow. Wow.
Τεράστιος είναι, Θεέ μου. Αυτό το κτίριο είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει πραγματικά. Απίστευτο. Έχω να πω ότι στο Βερολίνο ήταν πιο όμορφα. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και μου την έδωσε, επειδή το Ιάκρι είναι απολύτιστη και έχουν βάλει την όσα ψηλά γιατί όλοι τους πιάνουνε και νομίζω ότι τους ανήκει. Τραγικό ρε φίλε, έλεος. Και αυτά, εσείς τι έχετε να πείτε. Το μικρόφωνο είναι. Να σταματήσεις να καπνίζεις. Και ήρθαμε στο Harrods. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Τι εννοείς, τι εννοείς, τα θέλω όλα, όλα, όλα! Μόνο σοκολάτες, μόνο μάκαρονς, μόνο απ' όλα θέλω! Και έτσι ταπεινά μπορείς να φας εδώ πέρα, πολύ ταπεινά. Τα θέλω όλα! Barnaby Street βλέπεις ότι πιο όμορφο υπάρχει στον κόσμο ρε φίλε. Two-faced μαγαζί, δηλαδή wow. Κα, δεν θα έλειπε τίποτα άλλο από την Benefit. Πόσο υπέροχη. Όλα ροζ, όλα ροζ. Τώρα να φάμε walk-walk στην ουσία και είναι εδώ, μας τα ετοιμάζουνε. Αυτό το πράγμα είναι πεντανόστιμο, πραγματικά πεντανόστιμο. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το Winter Wonderland που λέει και ο Αλέξανδρος και μου χαλάει το βίντεο. Και θα μπούμε μέσα. Δεν θα κάνω τίποτα από αυτά. Όμως βέβαια, μην νομίζετε ότι είμαι τόσο ακραία. Όχι, όχι. Μπήκαμε! Ζεστό κρασί, ρε φίλε, και βόλτα εδώ μέσα. Τίποτα άλλο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τι? Όχι. Α, τέλειο! Θα το στείλουμε με courier. Για πείτε μας που θα μπούμε. Σε ένα ανάποδο σπίτι, έλα το μαζί μας. Είναι λίγο στραβό. Illusion. Θέλω να κάψω το καφέ. Δεν μπορώ. Πάμε εκεί. Εγώ παπακατουρίσω εκεί. Πρέπει να βγούμε φωτογραφία, ρε. Νομίζω. Θα κάνουμε και το δικό μας σπίτι έτσι. Ναι. Βασικά έτσι είναι, μια ζωή ανακατεμένο είναι. Πάμε.
Πείτε που μπαίνουμε. Δεν είναι δεν θα είναι. Πάμε σε μουσείο πάγου. Wow. Πόσο τέλεια είναι εδώ μέσα. Από εδώ δεξιά. Όπου έχει παγωνιά. Όπου είναι τέλεια εδώ μέσα. Φοράν τα αυτιά μου. Φόρεσαν τα αυτιά μου. Και εμένα, βάλ την κουκούλα. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, βάλ την. Βάλε μου την κουκούλα. Τα πατούσια του. Είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων τώρα. Χέρια μέσα ρε. Πώς ήταν η σημερινή σας εμπειρία? Από τι? Από όλα. Καλή. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ. Σήμερα κάναμε σήμερα 15 χιλιόμετρα, 20.000 βήματα. Το χθεσινό όλο αυτό το αφήσαμε λίγο πιο πίσω, γιατί σήμερα δεν περπατήσαμε τόσο πολύ. Ναι, εντάξει, 2 χιλιόμετρα λιγότερο. Πραγματικά μόνο 2 χιλιόμετρα λιγότερο. Απλά κοιμήθηκε και δεν κρίνει. Ναι, ρε φίλε, χθες δεν παλευόταν αυτό το πράγμα. Σήμερα 12 ωρίτσες. Πένα! Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ειδικά σίγουρα θα έχετε δει τώρα που θα έχουμε τραβήξει το τέτοιο με τα γάλματα. Για μένα ήταν top. Έκλεισε η βραδιά, top. Το τέτοιο με τα γάλματα. Αυτό μετά πάει. Μετά τέτοιο αυτό, ναι. Το τέτοιο του τέτοιου. Σταμάτα! Ηλιόλουστες καλημέρες από το Λονδίνο. Έλεος με αυτό το αλμασάρι. Το αλμασάρι. Δεν ξέρω να βρίσκεται πια το αλμάρι. Το αλμασάρι. Πάμε για πρωινό. Αυτή είναι μαζί μας τώρα. Δεν είχε δύο ώρα χωροφορέα να σας τραβήξω μπροστά του Θεού που βλέπω. Σήμερα έχει ένα δύο, ένα ωραίο καιρό, παιδιά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά έχει κρύο. Εντάξει, αλλά είναι πολύ ανεκτικό. Ανεκτικό θα ήθελα να πω. Ναι.
Ήρθε το τέλειο πρωινό μας. Αυτό είναι σος παντζαριού, μη τη βλέπετε έτσι. Αβοκάντα, αυγουλάκι. Και ο Αλέξανδρος έχει μπρόκολο. Έχει αυγό, αμύγδαλα. Πολύ ωραίο φαίνεται και το δικό σου. Πάμε να φάμε λοιπόν. Hello, babe. Πού πάμε? Τα δικά σου. Τι είπε, θα μου πάρεις ένα δώρο? Θα σου πάρω. Δες τον εκεί, το διπλωμάτι. Ραστεφάρα. Πώς έτω μάτιες να. I see dragon weeping eyes now. I want you to know love is been conquered. Φέραν στο ναό το αγόρι μου, αυτή την παλέτα θέλω, τι θέλω σου λέω. Ήρθαμε λίγο στο Covent Garden να φάμε κάτι έτσι λίγο, γιατί το βράδυ έχουμε κλείσει τραπέζι. Πήραμε... Πήραν για ποτό. Εγώ έτσι νόμιζα. Ναι. Και θα φάμε Bao Buns και πήραμε και μια πίτσα μικρή. Όπως σας είπαμε, έχουμε ετοιμαστεί για να πάμε για το δείπνο που έχουμε κλείσει, το οποίο είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που λέγεται Seabird. Και τώρα έβαλα τα sparkling ρούχα μου και είμαι έτοιμη για έξω. Φτάσαμε στο Seabird. Έχει παγωνιά έξω, παιδιά. Ναι, έχει πιο πολύ βρεφή και εδώ μας. Λοιπόν, πάμε στο 14ο όροφο και το σανσέρ είναι top. Και ο έξω χώρος βασικά είναι πάρα πολύ όμορφος. Θα σας δείξω τώρα και από έξω. Τι θα φάμε σήμερα? Και ήρθα να μου λέτε και εγώ δεν ήξερα τίποτα από αυτά να έχετε έξω. Τελικά μια πέλη που σώδω το όμορφο. Μου περιμένω να δω τι θα φάμε τώρα, ψαριά, εννοείται, το Seabird. Αυτά και πήραμε και κοκτέιλ. Θα σας τραβήξω όλο βίντεο. Ήρθε και το κοκτέιλ μας, για μας. Το χταπόδι. Ναι. Με χταπόδι, με σοσαγγιολί και μέσα δεν θυμάμαι τι άλλο. Ω, τέλειο. Πάμε να φάμε λοιπόν. Ήρθε και αυτό που πήραμε τώρα με το ψάρι εδώ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εντάξει, ωραίο φαίνεται. Καλό θα είναι, σαν γανάκι φαίνεται βασικά, αλλά είναι λίγο μεγαλούτσικο, μην το νομίζετε έτσι μικρό και αθώο. Ήταν νόστιμο. Αυτό. Δεν ήταν ούτε. Σχεδόν τελείωσε. Εγώ δεν θα φάω άλλο. Πεκίνησε οι πατάτες δεν με τρέλαναν. Αυτό ήταν ωραίο. Εντάξει. Καλό. Το ψωμί καλό. Αυτά είναι τα σκουπίδια μας. Τα κοκτέιλ εξαιρετικά και το καβουρό πάτι εκείνο το τέλειο ήταν τέλειο. Δεν είναι καλό, δεν είναι τέτοιο επιλογή, γιατί δεν είναι καλέ. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ωραία τα ψαράκια μας. Φτάσαμε τα 126 λίρες. 147 ευρώ. Εξαιρετικά. Πόσο? 147 και 51 λεπτά. Το αγοράκι μου πλήρωσε, μωρέ. Καλημέρες, χάλια καιρός, λεωφορείακια. Το ένα τζάμι που είναι πράσινο αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Α, χαμός, χαμός. Πάμε λοιπόν στο Ellen's, επιτέλους έφτασε αυτή η μέρα. Έχουμε έρθει στο LNN και έχει ολοκλήρη ουρά, περιμένουμε να μπούμε. Κάτω δεν έχει τίποτα να κάτσουμε και απλά περιμένουμε τώρα, είμαστε σε αυτή τη φάση της ζωής μας. Έχουμε μπει μέσα και μας έβαλε να κάτσουμε σε αυτό το υπέροχο εδώ πέρα πράγμα που βλέπετε. Είμαι ενθουσιασμένη φουλ όμως και
και έχει έτσι εδώ δεξιά και αριστερά και μας βάλουν κάτω και είμαι. Πόσο ενθουσιασμένη είμαι, πες μου. Πήρα κάτι τέλεια να φάμε. Είναι όλα ροζ εδώ μέσα. Και ήρθε και το πρωινό μου και το πρωινό του Αλέξανδρου. Τελικά αυτό πήρες. Ναι. Λιτά θα φάμε και σήμερα. Και αφού φύγαμε από το LNN, πάμε στο θέατρο. Τι θα δούμε? Το Lion King. Hey, φτάσαμε. Αχ, πόσο ανυπομονώ. Λένε ότι είναι από τα πιο ωραία θέατρα που μπορείς να δεις στο Λονδίνο. Όταν μπαίνεις στο πιο όμορφο θέατρο που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, ίσως. Είναι τεράστιο και τόσο όμορφο. Wow. Έχουμε πάρα πολύ καλή θέση. Βέβαια, ό,τι πλέον τους παίρνεις. 139 ευρώ το εισιτήριο, αλλά οκ. Okay. Και... δήλωσέ μου τη δήλωσή σου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω να πάω σε ελληνικό θέατρο αυτό το δίκο. Πραγματικά. Θέλω να σας πω ότι ήταν ό,τι πιο ωραίο έχω δει σε θέατρο πραγματικά στη ζωή μου. Ήτανε ου-α-ου. Άψογο, άψογο. Λες και βλέπεις την ταινία ήταν κανονικά, αλλά η ταινία ήταν πολύ χειρότερη από αυτό που είδα. Πραγματικά, πραγματικά όμως. In love. Θα φάμε λιτά για να αλλάξει σωστά η χρονιά, γιατί και πέρσι έτσι αλλάξαμε χρονιά, Έρχεται το λεωφορείο και εμείς πάμε να αλλάξουμε χρονιά στο Piccadilly Square. Λοιπόν, και τώρα που τελειώνει το 2019, γιατί σήμερα έχουμε 31 του μήνα, σε 5 λεπτά αλλάζει ο χρόνος στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε στο Λονδίνο όμως, άρα σε 2 ώρες θα έχουμε αλλάξει χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι αυτός ο χρόνος ήταν πάρα πολύ γεμάτος, πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ δημιουργικός. Βέβαια έλειπαν πολλά δικά μου άτομα, οπότε δεν πέρασε πολύ γρήγορα. Και θα ήθελα του χρόνου να τους έχω όλους κοντά για περισσότερο καιρό. Και εύχομαι όλοι να περάσετε τέλεια, τέλεια σήμερα. Και έτσι θα είναι και όλος ο επόμενος χρόνος, το 2020 λοιπόν. Και έφτασε η προτελευταία προς τελευταία πες την μέρα, η οποία είναι η πρώτη του 2020 και λογικά τώρα εσείς θα έχετε δει την πιο αποτυχημένη πρωτοχρονιά που έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Αυτό ήταν, παιδιά, αυτό που είδατε. Μετά πήραμε τα ποδαράκια μας, ξενέρωτη ρε φίλε, ξενέρωτη Άγγλη, δεν υπάρχει. Πήραμε τα ποδαράκια μας, γυρίσαμε πίσω στο σπιτάκι μας, να είναι μία η ώρα. Αυτά. Αυτά ήταν όλα. Τίποτα. Πρωτοχρονιά ήταν αυτή. Τέλος πάντων. Καλή θέληση. Σήμερα θα πάμε σε μια τέλεια παρέλαση που κάνουν έτσι τεράστια, 3 ώρες κρατάει. Αν είπα μόνο. How? Why? What? That's amazing! It's a dinosaur! Everyone thinks... is it last night? It's catching up on me, but no, a real life dinosaur in London. Fabulous. How does it? Yeah, how long does it take to make that? I have absolutely no idea. Just when a mummy dinosaur and a daddy dinosaur love each other very much. It's very true. Thank you very much. Happy New Year. Next, we have the Varsity All American. Happy New Year! Have a lovely day! Up next to the base, wonderful! Select your boss!
ξεχνιόμαστε, έχει και σκιουράκια εδώ. Γιατί αν δεν είχε στην Αγγλία που θα είχε. Να το ζουζουνάκι. Έχουμε ανέβει στο Tower Bridge και πραγματικά η θέα από εδώ πέρα είναι εκθαμβωτική. Ήρθαμε στο Δενοτσούρος. Αχ, Θεέ μου. Δεν μπορώ με αυτά τα μαγαζιά που έχουν φτιάξει εδώ μέσα, αλήθεια. Ήρθε το πρώτο γεύμα μας. Αυτό είναι το Αλέξανδρο που τα βουτάει εκεί μέσα. Και αυτά είναι τα δικά μου, τα ροζουφιλιά που βλέπετε εδώ. Ένα πράγμα θα σας πω, ήρθε αυτό με τη salted caramel. Και έχω πάθει κοκομπλόκο εγώ τώρα, έτσι. Χαμός. Χαμός. Και επειδή είμαστε ανάποδοι, ήρθαμε τώρα να φάμε σούσι μετά τα τσούρους. Και το μνημείο με τους αγγέλους απέναντι από το Buckingham Palace, που δεν λέει και τίποτα. Καλά, ένα πολύ όμορφο κτίριο είναι, αλλά εντάξει. Γιατί δεν μας ανοίγει η Elizabeth να μπούμε μέσα. Elizabeth! Άνοιξε μας, ήρθαμε Elizabeth. Για αυτό. Ήρθε και η μέρα που θα δούμε. Εγώ νομίζω πως είναι υπερβολικά άγνωστο, έχω πάει πάρα πολύ νομός μου. Έχω κομμένη μύτη, δεν κοιμήθηκε καθόλου καλά όλο το βράδυ, ίδρωνα, ξείδρωνα. Δεν ξέρω πώς με έχει καταραστεί, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Και haters gonna hate. Μας έφερες πρωινό, είναι νόστιμο. Σοφέρ κρατάει τις βαλίτσες μου. Σοφέρ, σε πόσο στάση κατεβαίνουμε? Ωραία. Αναρωτιέσαι που βρισκόμαστε. Μέχρι και εμείς αναρωτιόμαστε που βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε, αγάπη μου? Στο... σε ένα χωριό εδώ στην Αγγλία, τέλος πάντων. Γιατί πήραμε λάθος τρένο, γιατί το αγοράκι μου δεν ήθελε να κοιτάξει. Και λέει, ας μπούμε σε αυτό. Και πήραμε λάθος τρένο. Τώρα που να περιμένουμε λεωφορείο, το τρένο το πληρώσαμε 50 ευρώ τα δύο άτομα. Γιατί όλοι ξέρουν να πάμε με λεωφορείο, αλλά καρδιά έλεγε και να μην δώσουμε 30 ευρώ. Δώσαμε 50 ευρώ στο τρένο. Δεν πειράζει αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να περιμένουμε το λεωφορείο, γιατί πήραμε λάθος τρένο. Και να πάρουμε τρένο, το ξανά τρένο. Ναι, θα έπρεπε. Όμως είσαι σε χωριό. Δεν είσαι στην πόλη. Οπότε περίμενε. Να σας πω κάτι, μπορούσαμε να πούμε στο λεωφορείο και γιατί χρειαζόταν λεφτά και εμείς δεν μπορούσαμε και μας είπε η κυριούλα και μας λέει να σας δώσω λεφτά, λέει να πάτε, λέει πού πρέπει να πάτε στο αεροδρόμιο, να σας κεράσω, λέει τσάι, να σας δώσω λεφτά να πιείτε ένα τσάι από μένα και λέω you are so sweet, θα φτάσω γλυκούλα, δεν μπορώ. Έρχεται το Uber τώρα. Το Uber. Έχουμε δώσει 90 ευρώ για να πάμε στο αεροδρόμιο σήμερα. Και όλα αυτά γιατί, γιατί καλά δεν ήθελα να πάρουμε το λεωφορείο. Πάρτα, εσύ που πήρες λάθος τρένο ας πούμε και δεν περίμενες. Άμα πέραμε το λεωφορείο δεν θα πέραμε λάθος τρένο. Έλεος. Έλεος. Καταφέραμε να φτάσουμε επιτέλους στο αεροδρόμιο. Τελείωσε το ταξίδι. Όχι ακόμα. Πόσο έχει μείνει. Πόσο έχει μείνει. 4,5 ώρες. Αντί πάλι τα ψέματα άρχισε. Εδώ ναι, πού πάμε? Νέα Υόρκη. Πού? Λοιπόν, μας έχει μείνει περίπου μισή ώρα για να γυρίσουμε πίσω. Πριν μισή ώρα είπε μισή ώρα, γιατί έχουμε μισή ώρα. Πάντα έχουμε μισή ώρα. Στη Θεσσαλονίκη. Έχεις τίποτα να πεις για το ταξίδι μας? Δεν ξέρω, μετά μέρα είναι. Πόσο πληρώσαμε για όλο αυτό το ταξίδι? 3 ευρώ. 300. Μαζί με τη βαλίτσα. 400 ακριβώς. Για να το λες εσύ.